Την ΑΦΠΑΚΤΟ επισκέφθηκε το μεσημέρι ο γνωστός δημοσιογράφος και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία Νίκος Στέφος στα πλαίσια της περιοδίας του στην Έτελο Ακαρνανία εν ώψη των ευρωεκλογών της 6ης Ιουνίου. Μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη είναι η μάνα, θα έλεγα, της ελληνικής οικονομίας. Χωρίς την Ευρώπη, η ψωροκόστενα, η Ελλάδα θα ήταν μάλλον πάντα ψωροκόστενα. Θα το θυμούνται οι παλιοί που έτσι χαρακτηρίζαν την Ελλάδα μας. Χάρης λοιπόν στην Ευρώπη, χάρης παλιά στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και στις προσπάθειες, τις επίμονες και επίπονες προσπάθειες που είχε καταβάλει ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής κόντρα τότε στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα και η Ελλάδα γνώρισε από το 1981 και μετά μια πρωτοφανή στην ιστορία της και ευημερία και ανάπτυξη και ο κόσμος βεβαίως ένα πρωτοφανές βιωτικό επίπεδο. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στις κάλπες, οι Βρυξέλλες δεν είναι μακριά, η Ευρώπη δεν είναι κάτι που δεν μας ενδιαφέρει, γιατί χάρη στη συμμετοχή μας θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε ώστε με ακόμα πιο ενισχυμένη λαϊκή εντολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης να διεκδικήσει περισσότερα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και βεβαίως τροποποίηση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Κάτι που ενδιαφέρει πρωτίστως τους αγρότες. Ο κύριος Στέφος, φανερά συγκινημένος από την εγκάρδια φιλοξενία των κατοίκων της ΝΑΦΠΑΚΤΟΥ, ήταν ιδιαίτερα επικοινωνιακός και φιλικός με όλους. Έκανε βόλτες στην πόλη της ΝΑΦΠΑΚΤΟΥ, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας της ΝΑΦΠΑΚΤΙΑΣ, Νικηφόρο Μακό, και συνομίλησε με κατοίκους και επιχειρηματίες της πόλης για τα μείζωνα ζητήματα που απασχολούν τον τόπο. Στα πλαίσια των περιοδιών των υποψηφίων ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τις επικείμενες εκλογές της Ευρωβουλής της 9ης Ιουνίου του 2024. Υποδεχθήκαμε σήμερα στην ΝΑΦΠΑΚΤΟ τον κύριο Στέφο, τον κύριο Νίκο Στέφο, έναν διακεκριμένο δημοσιογράφο με αρκετά μεγάλη περγαμηνή στο χώρο του, ένα άξιο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος και αυτός ρίχνεται στη μάχη των ευρωεκλογών, μία μάχη για την οποία η Νέα Δημοκρατία δίνει τον αγώνα της και προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι δεν είναι μία χαλαρή ψήφος ή μία ψήφος διαμαρτυρίας, αλλά μία ψήφος η οποία έχει αρκετά μεγάλη σημασία για τη χώρα μας, αφού οτιδήποτε βγάλει η κάλπη της 9ης Ιουνίου θα έχει αντίκτυπο στην Ευρώπη, άρα και επιστρεφόμενα σε εμάς. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα με την θέρμη και την αγάπη με την οποία με υποδέχτηκαν εδώ οι φίλοι μου στην ΝΑΦΠΑΚΤΟ και βέβαια και πολλοί άλλους κόσμος με τον οποίο συναντήθηκα. Η ΝΑΦΠΑΚΤΟΣ είναι πραγματικά ένα μέρος που αγαπώ, άλλωστε η καταγωγή μου είναι από εδώ κοντά, από τη Λωρίδα, από το Κόκκινο, στο Λιδωρίκι δηλαδή κοντά, και έρχομαι πάρα πολύ συχνά, την αγαπώ, μου αρέσει και περνάω και πάρα πολύ όμορφα. Είναι ένας τόπος ο οποίος έχει ανάγκη από ακόμα περισσότερη ανάπτυξη. Εδώ είμαστε, γι' αυτό άλλωστε και εγώ κατεβαίνω για ευρωβουλευτής, όχι για βουλευτής, πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό. Στην Ευρωβουλή ζητώ την ψήφο από τους τέσσερις σταυρούς. Έναν από τους τέσσερις σταυρούς είναι ένα το ψηφοδέλτιο σε όλη την επικράτεια. Επομένως, εμείς που θα εκλεγούμε, όσοι εκλεγούν ευρωβουλευτές, η κύρια δουλειά μας είναι να βρεθούν χρήματα για τον τόπο, για την Ελλάδα. Ψηφίστε μας λοιπόν, βοηθήστε μας να μπορέσουμε να φέρουμε περισσότερα χρήματα στην Ελλάδα και βέβαια η δουλειά εδώ των τοπικών αρχόντων είναι να κανονίσουν ώστε τα χρήματα τα οποία θα έχουμε εμείς καταφέρει να συγκεντρώσουμε να αξιοποιηθούν για την ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη του τόπου. Ο κύριος Στέφος, έχοντας διανύσει 40 χρόνια στη δημοσιογραφία, είναι ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στο ελληνικό κοινό.